Καλώς ήρθατε στο νέο set των Chill & Talk και όχι μόνο. Παιδιά, αυτός ο χώρος είναι ακόμα υποκατασκευή, ίσως το καταλαβαίνετε λίγο στον ήχο. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι μπορούσαμε να κάνουμε βιντεάκι αυτή τη φορά από εδώ πέρα. Οπότε γι' αυτό είπα το πρώτο Chill & Talk να το κάνουμε από αυτό το καινούριο χώρο για να ξεβαριέμαι κι εγώ λίγο και για να ξεβαριέστε κι εσείς δηλαδή. Είπα να το αλλάξουμε λίγο το στυλ των Chill & Talk. Ναι, να είναι όπως τα προηγούμενα, αλλά να είναι και λίγο στυλ podcast. Έτσι, λίγο πιο χαλαρωτικά, λίγο πιο έτσι να έρχομαι κοντά στο μικρόφωνο και να μιλάω έτσι με αυτή την αισθησιακή φωνή. Ή και όχι. Λοιπόν, καταρχάς πήγαινε φτιάξε καφεδάκι και άραξε, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο έσκασε κυριολεκτικά από το πουθενά. Και το θέμα για το οποίο μιλάω είναι: τελικά στο sequel του Joker 2 θα έχουμε έναν Joker ή περισσότερους? Ρίχνω τίτλους γιατί δεν θέλω άλλο να καθυστερώ. Έτοιμοι? Let's talk! Πριν ξεκινήσω να λέω όμορφα πραγματάκια, να υπενθυμίσω όπως πάντα σε όσους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι και την προσπάθεια που γίνεται εδώ, να μην ξεχνάνε να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like, και εννοείται εφόσον σου αρέσει η παρέα μας, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι. Και να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις, και εννοείται να πω ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται. Great. Πόσο γουστάρω όταν σκάει, ρε παιδιά, θεματάρα από εκεί που δεν το περιμένεις, από το πουθενά. Λοιπόν, όσοι είχατε δει ένα παλαιότερο Chill & Talk που είχα κάνει και πάλι για το sequel της ταινίας Joker, θα είχατε παρατηρήσει ότι γενικά είμαι αρκετά αρνητικός με το θέμα sequel αυτής της ταινίας. Και ήμουν αρνητικός κυρίως γιατί το τέλος της πρώτης ταινίας είναι καθαρά αλληγορικό. Ναι, μεν πολλοί στα σχόλια μου γράψατε ότι όχι, Θωμά, η πρώτη ταινία τελειώνει εκεί που δημιουργείται ο Τζόκερ και γενικά ξεκινάει το πράγμα στην Gotham, το χάος και όλα αυτά. Παιδιά, όχι. Το τέλος του πρώτου Τζόκερ είναι καθαρά αλληγορικό. Αφήνει στο θεατή δηλαδή να επιλέξει εάν αυτό που είδε είναι πραγματικό ή εάν είναι όλα στο μυαλό του Άρθουρ. Και μάλιστα η ταινία δίνει πολλά hints για το ότι τελικά όλα αυτά είναι ένα απλό όνειρο. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας σήμερα προέκυψε μέσα από μια συνέντευξη του Willem Dafoe, ο οποίος ρωτήθηκε εάν του αρέσει να παίζει τους κακούς στις ταινίες. Εννοείται ότι η απάντησή του ήταν full θετική. Ο άνθρωπος είπε ότι απολαμβάνει πάρα πολύ να παίζει τον κακό στις ταινίες, κυρίως γιατί μπορεί να κάνει τα πράγματα που δεν μπορεί να κάνει στην πραγματική του ζωή. Και συνέχισε, χωρίς να τον ρωτήσει απολύτως κανένας, λέγοντας ότι έχει μια πολύ μα πάρα πολύ καλή ιδέα για το sequel της ταινίας Joker με τον Joaquin Phoenix. Ο εκπληκτικός Dafoe λοιπόν είπε πως η ιδέα του είναι στο sequel της ταινίας Joker να πρωταγωνιστεί ένας fake Joker, ένας απατεώνας Joker, ένας Joker που στην ουσία θα μιμείται αυτά που έκανε ο κανονικός, ο original που είδαμε στην πρώτη ταινία. What's so funny? You wanna tell it to me? Τι πέταξες εκεί πέρα, ρε Γουίλεμ, αγόρι μου? Παιδιά, είναι τόσο ενδιαφέρουσα σαν ιδέα, τουλάχιστον εγώ τη βρίσκω τόσο ενδιαφέρουσα, που πλέον όχι απλά δεν είμαι αρνητικός για το sequel της ταινίας Joker, αλλά είμαι και ενθουσιασμένος κιόλας. Βέβαια, ο άνθρωπος απλά είπε ότι έχει μια ιδέα. Δεν σημαίνει ότι ούτε θα την ακούσουν, ούτε καν ότι θα παίξει αυτό στη δεύτερη ταινία Joker, έτσι μην παρεξηγιόμαστε. Αλλά φοβερή η ιδέα σου, Willem, μπράβο που την πρότεινες, αλλά παιδιά να ξέρετε ότι αυτή η ιδέα υπάρχει κανονικότατα στα κόμικ και το όνομα αυτού του κόμικ που την περιέχει, The Three Jokers. Συμπτωματικά το συγκεκριμένο κόμικ το διάβασα τώρα πρόσφατα και ρε παιδιά, να σας πω την αλήθεια, κάθε φορά που θα διαβάσω ένα κόμικ της DC, λέω πόσο κρίμα είναι που αυτή την μπρουταλιά, τη σκοτεινιά ρε παιδί μου, δεν την αποτυπώνει σε όλες τις ταινίες της. Δύο μόνο άτομα το κατάλαβαν αυτό, παιδιά. Ο Christopher Nolan και ο Zack Snyder. Και μάλιστα τον δεύτερο δεν τον άφησαν να κάνει και τη δουλειά του όπως αυτός ήθελε. Στο θέμα μας όμως τώρα. Ποιο είναι το concept του κόμικ Οι Τρεις Τζόκερ? Είμαστε λοιπόν στο Gotham και γίνονται τρεις ταυτόχρονες αλλά Joker style δολοφονίες. Και προσπαθούν να βρουν τι παίζει με αυτό ο Batman, η Batgirl και ο Red Hood, είτε μαζί είτε χωριστά. Να πούμε ότι το κόμικ αυτό τοποθετείται μετά από το κόμικ Death in the Family, όπου εκεί ο Joker βασανίζει μέχρι θανάτου τον Robin, τουλάχιστον στο κανονικό τέλος, γιατί στο εναλλακτικό τέλος που υπάρχει, ο Robin τελικά σώνεται μετά από τα βασανιστήρια και γι' αυτό τον βλέπουμε και εδώ πέρα ζωντανότατο.
He's alive. He's alive. Και άλλαξε όνομα γιατί στην ουσία είναι ένας άλλος άνθρωπος μετά από τα βασανιστήρια που του έκανε ο Τζόκερ. Γιατί σωματικά μπορεί να επανήλθε, εδώ όμως παιδιά του έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Μετά λοιπόν από έρευνα που κάνουν οι πρωταγωνιστές μας, καταλαβαίνουν ότι τόσα χρόνια δεν είχαν να κάνουν με έναν Τζόκερ, αλλά με τρεις διαφορετικούς. Οι οποίοι αυτοί τρεις παιδιά στο παρόν έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και προσπαθούν να εκθέσουν όσο περισσότερο κόσμο γίνεται στο χημικό X, ώστε να φτιάξουν ένα καινούριο καλύτερο Τζόκερ από αυτούς. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι τρεις Τζόκερ? Τζόκερ νούμερο 1, ο εγκληματίας Τζόκερ, ο οποίος είναι ο πιο σοβαρός Τζόκερ από όλους. Είναι ο πιο πραγματιστής, ο πιο σοφιστικέ Τζόκερ θα λέγαμε. Ένας Τζόκερ που γελάει και λιγότερο από τους υπόλοιπους, γιατί όπως λέει ο ίδιος, το γέλιο τον πονάει. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Το πλάνο αυτού του Τζόκερ στο συγκεκριμένο κόμικ είναι να πάρει τον Τζο Τσιλ, δηλαδή αυτόν που σκότωσε τους γονείς του Bruce Wayne όταν εκείνος ήταν μικρός, να τον εκθέσει στο χημικό X για να τον κάνει τον καινούριο Τζόκερ. Και με αυτό θέλει να πετύχει ο Batman να έχει ακόμα μεγαλύτερο δεσμό με τον καινούριο Τζόκερ, ώστε να του προκαλεί ακόμα περισσότερο μίσος. Πάμε στο Τζόκερ νούμερο 2, ο οποίος είναι ο Clown Τζόκερ. Ο πιο showman Τζόκερ θα λέγαμε, ο πιο figurative. Στην ουσία είναι τεράστια ψωνάρα και θέλει να τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας απάνω του, και εφόσον απέτυχε να το κάνει αυτό ως κωμικός, σου λέει θα ξεκινήσω να σκοτώνω. Σας θυμίζει επίσης κάτι αυτό? Αυτός ο Τζόκερ επίσης σε μια σκηνή του σημερινού κόμικ, το οποίο και συζητάμε, λέει, ισχυρίζεται ότι είναι αυτός που βασάνισε τον Ρόμπιν μέχρι θανάτου. Και μάλιστα παραδέχτηκε ότι επίτηδες τον άφησε ζωντανό και δεν τον σκότωσε, γιατί με αυτόν τον τρόπο ήθελε να παίξει με το μυαλό του και να τον χρησιμοποιήσει στο μέλλον ως δικό του όπλο. Ένα όπλο το οποίο στο μέλλον θα ήθελε να χρησιμοποιήσει για να βασανίσει τη ζωή ποιου άλλου, του Batman. Είμαι ο Batman. Ο τρίτος και τελευταίος Τζόκερ είναι ο κωμικός, ο οποίος είναι ο πιο κακός και επικίνδυνος Τζόκερ από όλους τους προαναφερθέντες. Είναι πιο διεφθαρμένος και πιο ψυχοπαθής από όλους με διαφορά. Η μεγαλύτερη του ευχαρίστηση να βασανίζει ο ίδιος τον Batman, αλλά και όσους αγαπά ο Batman. Επίσης τον ευχαριστεί το ίδιο να προκαλεί χάος στον κόσμο χωρίς να έχει κάποιο ουσιώδες κίνητρο, και συχαίνεται την άποψη ότι η σχέση του Batman με τον Τζόκερ έχει κάποια παραπάνω έννοια ή κάποια, τέλος πάντων, κάποιο βαθύτερο νόημα. Μήπως σας θυμίζει και αυτό κάτι? Some men just wanna watch the world burn. Και τώρα λοιπόν που μάθαμε αυτή την ιστοριάρα, πάμε να την εφαρμόσουμε στο sequel της ταινίας Joker. Όπως μπορούμε, τέλος πάντων. Καταρχάς να πούμε ότι ο Τζόκερ του Χουάκιν Φίνιξ ταιριάζει σε δύο από τους προαναφερθέντες Τζόκερ, και αυτοί είναι ο εγκληματίας και ο κλόουν. Από τον έναν δανείζεται το στοιχείο ότι όταν γελάει πονάει, και από τον άλλον δανείζεται το στοιχείο ότι είναι ένας αποτυχημένος κωμικός. Άρα λοιπόν αυτός ο Τζόκερ πιάνει δύο θέσεις από τους Τζόκερ που προαναφέραμε, οπότε αφήνει ανοιχτή μία μόνο θέση, αυτή του Τζόκερ κωμικού, ο οποίος Τζόκερ κωμικός, όπως είπαμε, είναι ο πιο κακός Τζόκερ και ο πιο επικίνδυνος Τζόκερ. Και νομίζω, παιδιά, ότι ο Willem Dafoe είναι γεννημένος για αυτόν τον ρόλο. Μέσα από την πρώτη ταινία Τζόκερ, λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Arthur Fleck σχεδόν άθελά του γίνεται σύμβολο στην Gotham και τη μετατρέπει σε μια πόλη χάους. Απολαμβάνει τη δημοσιότητα, απολαμβάνει την εγκληματικότητα, αφού πάνω του αυτή λειτουργεί ως φάρμακο. Όμως, παιδιά, εάν το καλοσκεφτείτε, δεν τον λες και τόσο κακό. Στην ουσία δεν είναι, γιατί μπορεί οι πράξεις του να είναι εγκληματικές, αλλά εμπεριέχουν και δόσεις δικαιοσύνης. Και η λέξη δικαιοσύνη για τον άλλο τον Τζόκερ, τον κωμικό, είναι άγνωστη. Ο οποίος θα μπορούσε άνετα να δημιουργηθεί μέσα από το κίνημα που δημιούργησε ο Άρθουρ στην πρώτη ταινία. People have suggested that I fix them, but I like my gaps.
Ο Άρθουρ, λοιπόν, να σας θυμίσω ότι στην πρώτη ταινία Joker, στο τέλος της, φαίνεται να είναι φυλακισμένος μέσα στο Arkham Asylum. Τώρα, είναι όντως μέσα εκεί, δεν είναι εκεί γιατί απέδρασε, δεν μας νοιάζει καθόλου, το μόνο σίγουρο είναι ότι αν πάει έτσι η φάση, στη δεύτερη ταινία Joker, ο δεύτερος Joker θα παίζει την μπαλάρα του ανενόχλητος όπου και να είναι ο Άρθουρ. Οπότε, τι πετυχαίνουμε με αυτήν την εκδοχή που πρότεινε ο Willem Dafoe? Πρώτον, και δεν χρειάζεται να εμπλακεί κάποιος σούπερ ήρωας που κακά τα ψέματα, παιδιά, δεν ταιριάζει κανένας να μπει στο συγκεκριμένο project, αλλά και μέσω των δύο αυτών Joker μπορεί η δεύτερη ταινία να κάνει αυτό που έκανε και η πρώτη. Να θίξει δηλαδή πολλά κοινωνικά ζητήματα. Δείτε πώς μπορεί να πάει φασάρα. Μπορεί η ταινία να ξεκινάει δείχνοντας έναν καινούριο Τζόκερ να ξεπηδά μέσα από το κίνημα του Άρθουρ. Αυτοί οι δύο θα μπορούσε προς τα μέσα της ταινίας με κάποιο τρόπο να συναντιόνται και να ξεκινούν να δρουν μαζί. Χωρίς κανείς να μπορεί να τους αντισταθεί, λοιπόν, μετατρέπουν την Gotham σε ένα εγκληματικό κάδο απορριμμάτων. Και κάποια στιγμή κάτι που θα κάνει ο εγκληματίας, όχι ψέματα, ο κωμικός Τζόκερ, ο οποίος είναι φουλ επικίνδυνος και κακός, να έρθει σε αντίθεση και κόντρα σε αυτά που πρεσβεύει ο Τζόκερ του Άρθουρ Φλεκ. Παιδιά, φανταστείτε λίγο πόσες προοπτικές έχει αυτό το project. Ακόμα και να μην γίνει έτσι όπως το είπα εγώ, βασικά εάν εσείς έχετε κάποια άλλη ιδέα, ρίξτε την κάτω στα σχόλια. Η φάση όλη αυτή έχει τρελές προοπτικές. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω να γίνεται πράξη αυτό, παιδιά. Πάρα πολύ όμως. Τώρα, εάν το καλοσκεφτείτε και τις τρεις εκδοχές των Jokers που αναφέραμε από το κόμικ, τις έχουμε δει σε live action ταινία και μάλιστα μπασταρδεμένες. Ο Joker του Ledger, ας πούμε, δανείζεται στοιχεία και από τον εγκληματία Joker, αλλά και από τον κωμικό Joker. Ο Joker του Leto, θα έλεγα πιο πολύ Joker clone είναι. Ο Joker του Jack Nicholson έχει στοιχεία και από τους τρεις Joker. Και ο Joker του Caesar Romero, που νομίζω από τα λίγα που έχω δει κολλάει περισσότερο και αυτός προς τον clone. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ο κάθε ένας που ξεκινάει ένα Batman project το οποίο θα έχει ως κακό μέσα τον Joker, βλέπει στα comic τι υπάρχει και παίρνει πραγματάκια από τον καθένα για να φτιάξει έναν δικό του. Στο θέμα μας όμως τώρα, εσείς θα θέλατε να δείτε μια ταινία Joker με τον Joaquin Phoenix και τον Willem Dafoe μαζί? Για γράψτε μου κάτω στα σχόλια για να δω. Επίσης, να πω για όποιον βλέπει το βίντεο αυτό πριν τις 31 Ιανουαρίου ότι στο Instagram τρέχει ένας σούπερ διαγωνισμός όπου μαζί με τον Artdicted δίνουμε ένα ζευγάρι Nike sneakers χειροποίητο, παρακαλώ, με τον Spider-Man απάνω σε έναν τυχερό. Εάν θέλεις και εσύ να λάβεις μέρος, πήγαινε κάτω στο link που θα βρεις στην περιγραφή αυτού του βίντεο και ακολούθα τα βήματα για να είσαι μέρος ή να λάβεις μέρος. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, ελπίζω να σας άρεσε εδώ η φασάρα. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο Θωμά, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι όμορφα. Τα λέμε.